Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενώ εμείς εδώ στη Βουλή των Ελλήνων συζητούμε έναν άδικο αντικοινωνικό και αντιαναπτυξιακό προϋπολογισμό, αυτή την ώρα για 9 φοιτητές του φυσικού τμήματος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεχίζεται η δίωξή τους, γιατί αγωνίστηκαν με όλους τους φοιτητές τους για να μην χαθεί η εξεταστική περίοδος μετά τις κινητοποιήσεις του 11. Πάνω στα τεράστια προβλήματα που συσσωρεύουν τα μνημόνια στην παιδεία, στους νέους ανθρώπους, σπρώχνοντάς τους στην ανεργία και στην απόγνωση, προσθέτεται μια αυταρχική και τιμωρητική αντιμετώπιση. Την ίδια στιγμή, σε λίγες μέρες, 4 πολίτες του Δήμου Αγίου Νικολάου Λαστείου οδηγούνται στα δικαστήρια γιατί μαζί με όλους τους φορείς και την κοινωνία της πόλης προχώρησαν σε ειρηνική συμβολική κατάληψη της αντιπεριφέρειας Λασιθίου το Φεβρουάριο του 2012. Πώς έγινε αυτή η επιλεκτική δίωξη, πού αποσκοπεί, είναι πασιφανές. Θέλετε να τρομοκρατήσετε, να κάμψετε το ηθικό των πολιτών που αγωνίζονται, που στέκονται όρθιοι όταν όλα γκρεμίζονται από την πολιτική σας. Συμπαραστεκόμαστε σε αυτούς τους συμπολίτες μας που αγωνίζονται ειρηνικά, ακολουθώντας τις επιταγές του συντάγματος και το δρόμο του χρέους για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα της ελληνικής κοινωνίας που ισοπεδώνονται. Στην πατρίδα μας τα τελευταία δίσεκτα χρόνια, μαζί με την επιβολή των μνημονίων και την εισβολή της Τρόικα, έχει απλωθεί το φάντασμα της απελπισίας, της φτώχειας, της ανασφάλειας, της απεσιοδοξίας. Αλήθεια, έχετε αντιληφθεί εσείς που στηρίζετε την κυβέρνηση, πού έχετε οδηγήσει τον ελληνικό λαό και πού συνεχίζετε αδίστακτα, ανελέητα, να τον εξωθείτε στην απόλυτη καταστροφή με αυτά που προγραμματίζετε? Δεν φτάνουν τα 3,5 εκατομμύρια των ανασφάλιστων, των ανέργων. Τώρα δημιουργείτε τα εκατομμύρια των αστέγων που θα χάσουν το σπίτι τους, που θα χάσουν τα όνειρά τους για μια ζωή με αξιοπρέπεια και ελπίδα. Υποκρίνεστε ότι διαπραγματεύεστε, ενώ πραγματικά το πρόβλημά σας είναι πώς θα το σερβίρετε επικοινωνιακά. Στερείτε από το λαό μας το χαμόγελο, την προοπτική. Πόσοι ακόμα αλήθεια συνάνθρωποι μας θα χάσουν τη ζωή τους γιατί δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί δεν έχουν θέρμανση, γιατί τους έχετε οδηγήσει στην εξαθλίωση, για να αντιληφθείτε πού οδηγεί η ύφεση, η λιτότητα, η βαρβαρότητα, η υποτέλεια στις διαταγές των δανειστών? Θαυμάστε τα έργα σας εσείς που κυβερνάτε εναλλασσόμενοι στην εξουσία τόσα χρόνια και μας φέρατε στην απόλυτη καταστροφή, καταχρεώνοντας τη χώρα, εκτοξεύοντας το χρέος, διαλύοντας τον παραγωγικό ιστό της πατρίδας μας, τον αγροτικό κόσμο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα πάντα. Μετατρέψατε την Ελλάδα σε χώρα καταναλωτών εισαγόμενων προϊόντων, διαλύσατε την εγχώρια παραγωγή, την ώρα που μπορούσαμε και μπορούμε έστω και τώρα, με αλλαγή πολιτικής, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο να παράγουμε τα πάντα, να ξαναζωντανέψει ύπαιθρος, να είμαστε αυτάρκεις, να στεκόμαστε με αξιοπρέπεια, αντί να δεχόμαστε καθημερινές ταπεινωτικές συμπεριφορές από αδίστακτους δανειστές, δίχως να ορθώνουμε το ανάστημα. Για 6 συνεχή χρόνια η οικονομία βυθίζεται στην ύφεση, ακολουθώντας αυτό το εφιαλτικό σπιράλ. Και τις ανεργίες στο 28,3. Η έκθεση του ΟΑΣΑ καταρρύπτει πλήρως τις προβλέψεις για ανάπτυξη και το διάτριτο μύθο του success story του κυρίου Πρωθυπουργού. Αυτός ο προϋπολογισμός κατατίθεται την ώρα που ο λαός μας βιώνει ένα απίστευτο δράμα από την επίθεση που δέχεται καθημερινά και κινείται σε 2 βασικές παραμέτρους. Πρώτον, αύξηση δημοσίων εσόδων και δεύτερο, περιορισμό δαπανών. Αν επιχειρήσουμε να δούμε τις 2 αυτές παραμέτρους χωρίς να ζαλίζουμε τον κόσμο με πολύπλοκες αναλύσεις και πληθώρα από υπαρκτά ή ανύπαρκτα νούμερα, θα διαπιστώσουμε. Η κυβέρνηση προσδοκά να αυξήσει τα δημόσια έσοδα κυρίως από άμεσους φόρους και τεράστιες αυξήσεις στο φόρο ακίνητης περιουσίας και για πρώτη φορά στα αγροτεμάχια που κυμαίνονται γύρω στο 40% από πέρσι και αντιστοιχούν στο 1/3 του φόρου εισοδήματος. Ήδη οι φορολογούμενοι αδυνατούν να πληρώσουν τις παλιές υποχρεώσεις που ήρθαν σάχιονο στη βάδα και άρα η φορολογική ικανότητα έχει εξασθενήσει ακόμα περισσότερο. Οι πολίτες πλέον απεύχονται να έχουν περιουσιακά στοιχεία, διότι αποτελούν δυσβάστακτα βάρη που δεν μπορούν να αντέξουν. Η νέα φορολόγηση που έρχεται υπολογίζεται στις παλιές αντικειμενικές αξίες, οι οποίες σήμερα έχουν εκμηδενιστεί. Αγορά κινήτων στην ουσία δεν υπάρχει. Η αύξηση εσόδων θα προέλθει ακόμα από τη νέα φοροεπιδρομή με την κατάργηση του αφορολόγητου από την κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Για τους μικρομεσαίους που είναι σε απόγνωση, επιφυλάσσεται νέες οδυνηρές εκπλήξεις. Αντί να δείτε με συμπάθεια
Αυτή την τάξη που είναι η ραχοκαλιά της οικονομίας τους χτυπάτε ακόμα περισσότερο. Ήδη 300.000 επαγγελματίες αδυνατούν να πληρώσουν την εισφορά τους και οι οικογένειες τους έχουν μείνει χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Τώρα λοιπόν τους ισοπεδώνεται αυξάνοντας το συντελεστή φορολόγησης από 20 στο 26 και κλιμακωτά στο 33 και διπλασιάζεται τη φορολογία στις όμικρον έψιλον. Αυτή είναι η ανάπτυξη που προσδοκάτε. Δεν χρειάζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είναι κανείς γνώστης των οικονομικών για να αντιληφθεί ότι σε μια κατεστραμμένη οικονομία και σε μια κοινωνία ευρισκόμενη σε ανθρωπιστική κρίση, ούτε η ανάπτυξη ούτε οι επενδύσεις που ονειρεύεστε θα έρθουν ποτέ. Στην παράμετρο που αναφέρεστε στο θέμα της μείωσης των δαπανών, αποκαλύπτονται πλέον θεαματικά οι προθέσεις της κυβέρνησης και οι προοπτικές που μας επιφυλάσσει. Οι μειώσεις των 3 δισεκατομμυρίων προέρχονται από περικοπές στα Υπουργεία Εργασίας κατά 1,2, στα Υπουργεία Υγείας κατά 1 δις και στο Υπουργείο Παιδείας κατά 300 εκατομμύρια. Τα ελάχιστα εναπομείναντα ερείπια από το κοινωνικό κράτος, από εργασιακά δικαιώματα, από το δικαίωμα στη μόρφωση, θυσιάζονται στο βωμό της δημοσιονομικής προσαρμογής που επιβάλλουν οι δανειστές. Ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες το απίστευτο σόου του Υπουργού Υγείας να πει στον ελληνικό λαό πως ξαφνικά τον έπιασε η ψυχοπόνια και μειώνει τις τιμές των γενώσιμων για να μειωθεί τάχατη η φαρμακευτική δαπάνη. Όμως όλοι πλέον έχουν αντιληφθεί την αλήθεια και πολύ περισσότερο οι ασθενείς που βλέπουν να αυξάνεται δραματικά η συμμετοχή τους στη φαρμακευτική αγωγή με την κατάργηση των κατηγοριών 0 και 10% στις χρόνιες παθήσεις, με τη συνεχόμενη διεύρυνση του καταλόγου των μη ΣΥΦΑ, των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, δηλαδή αυτών που πληρώνουν από την τσέπη τους οι ασφαλισμένοι, και επιπλέον με την επιβάρηση της διαφοράς ανάμεσα στο φάρμακο επιλογής τους και στο πιο φθηνό γενώσιμο. Με αυτά τα τεχνάσματα και με άλλα τερτύπια μετακυλήσατε εξαθλειώντας και τα φαρμακεία, διαλύοντας τις φαρμακαποθήκες, μετακυλήσατε τη φαρμακευτική δαπάνη στις πλάτες του λαού μας. Ενός λαού που έχει υποστεί τεράστιες θυσίες και παρόλα αυτά το χρέος παραμένει μη βιώσιμο. Το πρωτογενές πλεόνασμα που όλοι οι ομιλητές από την κυβέρνηση παρουσίασαν ως μέγα επίτευγμα είναι κατασκεύασμα δημιουργικής λογιστικής, ενώ στην πραγματικότητα δημιουργείται πλεόνασμα ανθρώπινης δυστυχίας και ακόμα περισσότερο δεν αξιοποιείται ως μέσο διαπραγμάτευσης για να ξεφύγει η χώρα από την παγίδα της απόλυτης επιτήρησης. Η πατρίδα μας παραμένει απικία χρέους και στον ορίζοντα υπάρχουν νέες καταιγίδες νέων μέτρων, είτε αυτά ονομάζονται οριζόντια είτε κάθετα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα περιθώρια στενεύουν. Ο πίνακας της απόλυτης καταστροφής δεν πρέπει να συμπληρωθεί με τις νέες ψηφίδες που έρχονται. Οφείλουμε να αλλάξουμε, να τον αλλάξουμε με ένα νέο πίνακα προοπτικής και ελπίδας, γιατί σε μια ευνομούμενη πολιτεία ο πολίτης πρέπει να αισθάνεται ασφαλής και σίγουρος για την εργασία του, για την υγεία του, για τον μέλλον των παιδιών του, για την περιουσία που απέκτησε έντιμα με θυσίες και ακόπους. Η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να εμπεδώσει αυτά τα αισθήματα. Δεν μπορεί να εμπνεύσει, να δημιουργήσει, να αλλάξει τη μοίρα της χώρας. Αλλά και δεν διαθέτει την πολιτική βούληση, ούτε τις προϋποθέσεις και την αποφασιστικότητα για να συγκρουστεί με το παλιό, το φθαρμένο και τα λογίσδια απεκόμενα που εξακολουθούν να ευημερούν την ώρα που τα λαϊκά στρώματα υποφέρουν. Αυτή η αλλαγή πορείας προϋποθέτει πραγματική διαπραγμάτευση. Παρακαλώ, ολοκληρώνετε. Πιο λίγο από μισό λεπτό. Η κυβέρνηση, ο Υπουργός Οικονομικών δεν μπορούν να την πραγματοποιήσουν. Έχουν ευαγγελιστεί το μνημόνιο ως μόνο σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης. Δεν διαπραγματεύονται. Διεκπεραιώνουν εντολές. Είναι ανάγκη εθνική, ιστορική, απέτηση λαϊκή να αναλάβει τη διακυβέρνηση μια κυβέρνηση της αριστεράς χωρίς δεσμεύσεις που θα δει τη δύναμη της από το λαϊκό κίνημα και θα υπηρετεί το λαό με απόλυτη δημοκρατία και σεβασμό. Τότε πλέον οι κυβερνήσεις των μνημονίων και η βαρβαρότητα που εκπροσωπούν και υπηρέτησαν θα αποτελούν παρελθόν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς.